Υπέροχοι, όμορφοι άνθρωποι, καλημέρα. Είμαι η Χαρά και αυτό είναι ένα ακόμα βίντεο του Be The Change. Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω σήμερα. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα μιλήσουμε λίγο πιο λεπτομερώς για τη διαφορετικότητα, αλλά πάω με την παρόρμηση και δεν μου βγαίνει να μιλήσω για αυτό το θέμα αυτή την εβδομάδα. Οπότε πάμε και βλέπουμε. Μία τάκα έχω στο μυαλό μου από το πρωί σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες στο βίντεο. Ο φασισμός καταπολεμείται με το διάβασμα και ο ρατσισμός καταπολεμείται με τα ταξίδια. Και αν δεν έχεις φύγει από την οικία του σπιτιού σου, που λέει και ο μπαμπάς μου, και δεν έχεις δει τίποτα πέρα από τη γειτονιά σου για μια ολόκληρη ζωή, όσα ντοκιμαντέρ και να έχεις δει, ό,τι γνώση και να έχεις, ό,τι μόρφωση και να έχεις αποκτήσει, όση εμπειρία και να έχεις στη ζωή σου, δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να καταλάβεις πώς μπορεί να ζει ένας άλλος άνθρωπος σε μια άλλη μεριά του κόσμου. Και δεν μιλάω για τις περιπτώσεις που είναι διαφορετικό το χρώμα του δερματός σου, μιλάω και για λευκές φυλές. Εάν δεν έχεις ζήσει στη Γερμανία, ό,τι και να σου έχει πει ο φίλος σου που έχει μια ξαδέρφη, που έχει μια κουμπάρα, που έχει ένα φίλο στην Γερμανία, δεν θα μάθεις ποτέ πώς είναι να ζεις εσύ ο ίδιος στη Γερμανία. Έχεις μια μεταφορά μιας εμπειρίας ενός άλλου ανθρώπου, όπως θα έζησε εκείνος, με βάση τη δική του νοοτροπία, αλλά δεν ξέρεις ποτέ εσύ τι θα έκανες σε ανάλογη περίπτωση. Και πρέπει, γενικώς θεωρώ, πρέπει να τα βάζουμε λίγο με τη σωστή πλευρά όταν μας φταίει κάτι. Παράδειγμα. Εγώ μένω σε μία γειτονιά η οποία είναι κατακλυσμένη από μετανάστες. Δεν μπορώ να ξέρω ποιοι είναι λάθρο μετανάστες και ποιοι είναι οικονομικοί μετανάστες. Ξέρω όμως, βλέποντας τα χρώματα που κυκλοφορούν γύρω μου και τις γλώσσες που ακούω γύρω μου, ότι είμαστε μία πολυπίκυλη γειτονιά. Απέναντί μου μένουν Ρουμάνοι, δίπλα τους μένουν Έλληνες, από πάνω μένουν Αφγανοί, δίπλα μου μένουν Αιγύπτιοι, στο τέρμα του διαδρόμου μένουν Ουκρανοί, στο ισόγειο μένουν Ιρανοί, παραδίπλα έχουμε Βούλγαρους, έχουμε Αλβανούς, γενικώς έχουμε από όλες τις χώρες του κόσμου γείτονες. Κάθε γείτονας έχει τη δική του ιδιοσυγκρασία. Έρχεται από διαφορετική χώρα, με διαφορετική νοοτροπία και διαφορετικές συνήθειες. Ούτως ή άλλως, επειδή είμαστε πυκνοκατοικημένη περιοχή, γιατί μένω κέντρο Ελενίτσα, υπάρχει φασαρία. Η φασαρία είναι διαφορετική από εκεί που προέρχεται. Δεν θα επεκταθώ σε λεπτομέρειες, γιατί θέλω να πω μόνο ένα πράγμα. Ακούω πάρα πολύ συχνά ότι οι Μαύροι και οι Πακιστανοί και οι Αφγανοί και οι Ιρανοί και οι Αιγύπτιοι κάθονται όλη την ημέρα έξω και κάνουν φασαρία και μιλάνε στο τηλέφωνο στο δρόμο και γιατί δεν μπαίνουν σπίτια τους. Πραγματικά θα ήθελα να δείτε τα σπίτια τους, να δείτε αν έχουν βεράντα για να κάτσουν, να δείτε πόσοι άνθρωποι μένουν σε ένα χώρο και μετά να μου πείτε γιατί κάθονται έξω. Επίσης, θα ήθελα πολύ να ταξιδέψετε στη χώρα τους για να δείτε πώς έχει η κατάσταση στη δική τους χώρα. Το αν, ας πούμε, μία παρέα Πακιστανών ή μία παρέα Αιγυπτίων κάθεται στο δρόμο κάτω και μιλάει, για σένα μπορεί να είναι γυφτιά, μπορεί να είναι βρώμα. Για αυτούς είναι μία φυσιολογική κατάσταση, γιατί έτσι ακριβώς είναι η κατάσταση στη χώρα τους. Δεν μου φταίει ούτε ο Πακιστανός, ούτε ο Αφγανός, ούτε ο Αιγύπτιος που κάθεται στον δρόμο και κάνει φασαρία στις 3.30 ώρα το μεσημέρι. Μου φταίει το κράτος μου, το οποίο άφησε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιοδήποτε λόγο και δεν τους πήρε να τους μάθει πώς είναι. Εγώ ξέρω ότι αν πας στην Νορβηγία, πρώτον, εάν δεν έχεις δουλειά, δεν σου νοικιάζουν σπίτι, οπότε αυτό ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες να έχουν ανθρώπους στη χώρα τους οι οποίοι δεν παράγουν τίποτα και κατ' επέκταση μπορούν να δημιουργήσουν κάποιο πρόβλημα. Και δεύτερον, το ίδιο το κράτος, ο ίδιος ο γείτονάς σου, σε βοηθάει να προσαρμοστείς στα δικά τους δεδομένα. Να σου μάθει τους κανόνες, τα πρέπει, τα δικαιώματά σου, τις υποχρεώσεις σου, τα πάντα. Και μην μου πείτε, ναι, μου μιλάς για μια ακραία χώρα, την Νορβηγία, που είναι σκανδιναβική χώρα και είναι top, ας πούμε, στην παιδεία, στην υγεία και γενικώς σε όλους τους τομείς. Γιατί η Νορβηγία και οι σκανδιναβικές χώρες δεν έχουν κανένα κοινό μυστικό κλεισμένο σε 7 σφράγες στο κοιτάπι που δεν μπορεί να το μάθει κανένας άλλος. Απλώς εμείς πάσχουμε από κράτος. Και αυτό βέβαια δεν είναι άλοθη, διότι αυτό το κράτος κάποιος το ψηφίζει. Και η έκφραση «Α, εγώ δεν τους ψήφισα» δεν μου κάνει πια σαν δικαιολογία. Δεν εννοώ σε καμία περίπτωση ότι οποιοδήποτε έχει δικαίωμα να με κλέψει και εγώ θα του δώσω το ελαφρυντικό ότι είναι από πόλεμο, ας πούμε, ή από οτιδήποτε. Έτσι κι αλλιώς δεν μιλάμε για κλεψιά και για έγκλημα.
Μιλάμε για συμπεριφορά, απλή συμπεριφορά. Δεν ξέρουν καν οι άνθρωποι αυτοί τις ώρες κοινής ησυχίας. Βρέθηκε κανένας ευγενικά σε μια γειτονιά να αμολύσει 5 χαρτιά στα αραβικά, στα αγγλικά και στα ελληνικά και να βάλει 5 κανόνες, να πει οι ώρες κοινής ησυχίας το καλοκαίρι είναι αυτές, το χειμώνα είναι αυτές, παρακαλώ διατηρείτε την γειτονιά καθαρή και οτιδήποτε άλλο εφάνταστο μπορεί να σκεφτεί κάποιος για να καλυτερεύσει τις συνθήκες στο περιβάλλον που μένει. Έχω γράψει χαρτί γιατί έμπαιναν κάποιοι άνθρωποι μέσα στο ασανσέρ και κάπνιζαν. Εγώ ποτέ δεν είδα κάποιον να καπνίζει, οπότε δεν μπορούσα να κατηγορήσω κάποιον να πάω να το χτυπήσω την πόρτα. Και έχω ζητήσει βοήθεια, έχω γράψει στα ελληνικά και στα αγγλικά ένα κείμενο με πολύ ευγενικά λόγια και έχω ζητήσει από το διπλανό μου να μου γράψει τα αντίστοιχα λόγια στα αραβικά και τα τσέκαρα κιόλας βέβαια μετά, μην μου είχε γράψει τίποτα άλλο. Και το κόλλησα στο ασανσέρ. Γιατί δεν μπορώ να μπαίνω μέσα στο ασανσέρ σε ένα τετραγωνικούλι και να μυρίζει, ας πούμε, τσιγάρο. Δεν μπορείς να περιμένεις 2 λεπτά, ας πούμε, να κατέβει το ασανσέρ κάτω και μετά να ανάψεις τσιγάρο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το καταλάβετε αυτό που νιώθω. Αλλά γενικώς θέλω να πω ότι οι τρόποι υπάρχουν και δεν μου φταίνε οι άνθρωποι που έχουν έρθει εδώ. Μου φταίνε πολύ περισσότερα πράγματα. Και από το να κάθομαι να κατηγορώ τον ένα και τον άλλον, καλύτερα να πάρω την κατάσταση στα χέρια μου και να κάνω κάτι. Ναι, με το να μην ψηφίσω, ας πούμε, κάποιον που ξέρω ότι θα κάνει κακό σε αυτούς τους ανθρώπους, είναι μια πολύ καλή κίνηση και δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ. Αλλά καθημερινά πρέπει να λειτουργούμε προς όφελός μας και όφελος της κοινωνίας. Το έχω ξαναπεί. Εσύ, η μικρή σου κοινωνία στην οποία ζεις, η γειτονιά σου, οι δικοί σου άνθρωποι, οι φίλοι σου, κατ' επέκταση μεγαλώνει και γίνεται ολόκληρη η κοινωνία. Δεν είναι δικαιολογία όταν πετάς το σκουπίδι κάτω να μου πεις εμένα, ναι, δεν είμαι μόνος, το πετάνε κι άλλοι. Ναι, φίλοι μου, το πετάνε κι άλλοι. Αλλά 1 εκατομμύριο άνθρωποι, 1 εκατομμύριο σκουπίδια. Τι δεν καταλαβαίνουμε. Όταν μας φταίει ο γάιδαρος, δεν τα βάζουμε με το σαμάρι. Δεν λέω ότι έχω τις απαντήσεις για όλα. Καθημερινά ψάχνομαι και κάνω τον απολογισμό μου τι κάνω κι εγώ λάθος και τι μπορώ να κάνω παραπάνω. Αλλά αυτή είναι η ειδοποιός διαφορά. Είναι διαφορετικό να κατηγορείς τα πάντα γύρω σου και να τα θεωρείς άλοθη για το ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, ότι είναι τα χέρια σου δεμένα, και είναι άλλο σε κάθε ευκαιρία να ψάχνεις να βρεις τι μπορείς να κάνεις εσύ από την πλευρά σου. Αν είναι η πρώτη φορά που βλέπετε βίντεο μου, καλό θα ήταν να κάνετε μια εγγραφή και να πατήσετε και σε εκείνο το κουδουνάκι να σας έρχεται η ειδοποίηση, γιατί κάθε εβδομάδα τα θέματα είναι ποικίλα και είναι πράγματα που μας προβληματίζουν, πράγματα που μπορούμε να βρούμε λύση, πράγματα που μπορεί να μην σκεφτόμασταν ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που τα σκέφτονται έτσι. Είναι πάντα με θετικό πρόσχημα τα βίντεο μου, να ξέρετε. Δεν κατηγορώ κανέναν ουσιαστικά, εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ ακραίο, που και αυτό θα αποφύγω να κάνω βίντεο ή θα προσπαθήσω με τον καλύτερο τρόπο να το επικοινωνήσω, γιατί ξέρω ότι παρεξηγούνται πάρα πολύ και τα βίντεο μένουν, δεν είναι κάτι που είπα και το παίρνω πίσω. Θέλω να βλέπουμε τον κόσμο καλύτερο. Όχι καλύτερο από ότι είναι, να τον οραματιζόμαστε καλύτερο και να κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Και αυτό ξεκινάει από τον εαυτό μας. Παρατηρήστε τους ανθρώπους γύρω σας, δικαιολογήστε πράγματα μέσα σας, μην προλαβαίνετε να κρίνετε μια κατάσταση αν δεν έχετε μπει στα παπούτσια του άλλου. Αν δεν ξέρετε κάτι, ρωτήστε. Αν έχετε ένα γείτονα, ας πούμε, που είναι άλλης υπηκότητας από εσάς και έχετε απορία για το πώς είναι τα πράγματα στη χώρα του, ρωτήστε τον. Θα εκπλαγείτε από τις απαντήσεις. Στο Be the Change δεν θα δείτε τα μπελίτσα κλειστό λόγω διακοπών. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια! To myself, what a wonderful world.